Λοιπόν, για πάμε και στο επόμενο θέμα, Γιώργο μου. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την Τώρα Κουτρογό και τη συνεργασία της με την εκπομπή σήμερα. Ήταν 13 Σεπτεμβρίου, μόλις είχε ξεκινήσει η σεζόν, αν θυμάστε, που είπαμε στην εκπομπή ότι αρχικά της είχε ζητηθεί ότι δεν θα πρέπει να είναι παρούσα στις πολιτικές συζητήσεις. Έτσι, αν θυμάστε, την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ. Ναι. Θεωρήθηκε λίγες μόνο μέρες μετά την πρεμιέρα ότι το σχήμα θα ήταν πιο αποδοτικό αν ήταν οι δύο άντρες στην πολιτική συζήτηση και είχε ξεκινήσει αυτό, το να μπαίνει και να βγαίνει στο πλατό. 2,5 μήνες αργότερα τη ζητήθηκε ότι αυτή η συνεργασία σαν χημεία, σαν σχήμα, ρυθμός δεν πέτυχε. Και η συνεργασία της με την εκπομπή πρέπει να ολοκληρωθεί. Το ζήτησαν οι παρουσιαστές ή ο σταθμός? Ο σταθμός, αλλά ουσιαστικά οι πληροφορίες μας λένε ότι είχε να κάνει με τη χημεία με τους δύο παρουσιαστές. Θα την αξιοποιήσουν έτσι κάπου αλλού, Γιώργο, τώρα τι θα γίνει με την Τώρα? Δεν έγινε σε πολύ κακό κλίμα η συνάντηση, δηλαδή τύπου φεύγεις για χαρά, οπότε τέθηκαν κάποιες προτάσεις, τις οποίες ωστόσο εγώ νομίζω ότι δεν θα αποδεχτεί η Τώρα Κουτρογκόη. Το ένα σενάριο είναι να μετακινηθεί κάπως στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης μέσα από τα δελτία κλπ. Το άλλο έχει να κάνει με μετακίνηση σε άλλη ενημερωτική εκπομπή, όπως είναι η Δεκατιανή. Και υπήρξε και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο συνδέεται με άλλο πρόγραμμα του σταθμού, που ενδεχομένως να ληφθεί μια δύσκολη απόφαση το επόμενο διάστημα και εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου μήπως δημιουργούταν μια νέα ενημερωτική εκπομπή και να την αναλάβει Τώρα Κουτρογκόη. Οι πληροφορίες που έχουμε, βασικά αυτά που έχουμε μέχρι τώρα σαν στοιχεία, δείχνουν ότι δύσκολα θα προχωρήσει μια συνεργασία. Πάντως, παιδιά, εξ αρχής φαινόταν ότι με τρεις κεντρικούς παρουσιαστές θα ήταν δυσλειτουργικό το θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι και τρία πρόσωπα τα οποία είναι πολύ έμπειρα στην παρουσίαση. Περισσότερο ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, αλλά και η Ντόρα είναι πάρα πολύ έμπειρη. Δηλαδή, έχει τόσα χρόνια στην πορεία και η Ντόρα. Έχει ξεκινήσει από το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ έμπειρη στην ενημέρωση. Οπότε φαινόταν εξ αρχής ότι είναι δυσλειτουργικό. Γιατί ω γνωστόν, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Και σε ποιο θα για την πρώτη καλημέρα όταν είναι τρεις. Εκεί να δει τι προβλήματα θα είχαμε. Αλλά η Ντόρα είναι μια πανάξια συνάδελφο που ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά και δεν είναι τυχαίο το ότι τη ζητάνε σε όλα σχεδόν τα κανάλια κάθε φορά για τις ενημερωτικές εκπομπές. Εννοείται. Και εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η Ντόρα δεν ήταν με τον Παυλόπουλο στο Όπεν. Δύο χρόνια στο Όπεν. Ναι, ναι. Δεν είχε χημεία, δηλαδή. Μια χαρά χημεία έχει. Δεν ξαφνικά, αυτό δεν καταλαβαίνω, ότι ενώ είχαν μια πολύ καλή χημεία και αυτό ουσιαστικά τους έδωσε και το διαβατήριο για να τους επιλέξουν για κάτι άλλο, να τους κάνουν πρόταση για κάτι άλλο, ξαφνικά μπαίνει ένας τρίτος παράγοντας, μια τρίτη παράμετρος που λέγεται Δημήτρης Οικονόμου στην παρούσα φάση, ας πούμε, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, και βλέπεις πώς χαλάει η χημεία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον αριθμό του σχήματος. Δηλαδή, τρία άτομα, ας πούμε, ότι δεν είναι και τόσο εύχριστο. Δεν είναι, εννοώ, όπως είμαστε εδώ, μια ψυχαγωγική εκπομπή που είναι άνθρωποι που συζητούν. Είναι μια εκπομπή που θα πρέπει να πασάρουν θέματα. Υπήρχαν κάποιες και άβολες στιγμές, αν θυμάστε, με τα video wall, ποιος θα πάει από εδώ, ποιος θα πάει δεξιά. Υπήρχαν διάφορα τέτοια θέματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το σχήμα, όπως το εμπνεύστηκε ο Sky, δεν του βγήκε. Για να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.